κεντρικό μαγκαζίνο. Λοιπόν, πάμε και στο άλλο έτσι, μεγάλο θέμα που απασχολεί εδώ και μέρες. Νομίζω όλοι την συζητείτε παντού και έχει να κάνει με το τι γίνεται, ποιες ήταν οι αιτίες των θανάτων των τριών παιδιών της ίδιας οικογένειας από την Πάτρα. Είδαμε χθες την συνέντευξη που παραχώρησε οι γονείς των παιδιών και απάντησαν σε ορισμένα πράγματα. Είδαμε και σημερινές δηλώσεις της μητέρας ότι αν χρειαστεί είναι διατεθειμένη να εξεταστεί από ψυχίατρο. Ο συνάδελφος Ηλίας Σύπας είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να μας δώσει όλα τα νεότερα για την υπόθεση αυτή. Γεια σου Ηλία, καλό μεσημέρι. Παγιουλιά, εις πέρα, καλό μεσημέρι στους αγροαντές των παραπολιτικών. Σε μια λοιπόν προσπάθεια να δώσουν απαντήσεις τα πολλά ερωτήματα που έχει προκαλέσει η τραγωδία, οι γονείς των τριών μικρών κοριτσιών στην Πάτρα, που έφυγαν από την ζωή σε σύντομο χρονικό διάστημα, έδωσαν συνέντευξη και μάλιστα τηλεοπτική από τις 29 του μήνα μέχρι και σήμερα. Το μόνο που ακούω είναι είσαι φόνησα, είσαι δολοφόνος, τα σκότωσες, έχεις το τέλειο έγκλημα. Εντάξει, πόσο, είπε μεταξύ άλλων η μητέρα των τριών κοριτσιών που χάθηκαν μέσα σε τρία χρόνια, όπως προείπα, και ξεκαθαρίζει, δεν έκανα κακό στα παιδιά μου. Σε άλλη της επικοινωνία, αυτή τη φορά με τοπική ιστοσελίδα, η Ρούλα Πισπυρίγκου ανέφερε ότι αν τη ζητηθεί θα πάει σε ψυχίατρο για να εξεταστεί για το σύνδρομο Μινχάουζεν. Θυμίζουμε, Αγγελική, πως το σύνδρομο Μινχάουζεν αφορά μια διαταραχή κατά την οποία ένα άτομο επινοεί ή προκαλεί ασθένεια στον εαυτό του προκειμένου να αντλήσει το νύχτο από το κοινωνικό του περίγυρο. Και τέλος αξίζει να μεταφέρουμε, επιλέξει την συνομιλία της άτυχης μάνας με τον δημοσιογράφο της εν λόγω ηλεκτρονικής εφημερίδας που έφερε και στην επιφάνεια την συνομιλία τους. Ο διάλογος είναι αποκαλυπτικός. Δημοσιογράφος, γιατί πιστεύεις ότι κάποιοι λένε η μάνα, η φόνησα και άλλα τέτοια? Η μητέρα απαντάει, γιατί είναι καχύποπτη. Ο δημοσιογράφος λέει, και για ποιο λόγο δεν λένε π.χ. ο μάνος, δηλαδή ο πατέρας? Η μητέρα απαντάει, γιατί οι δημοσιογράφοι δίνουν έμφαση σε μένα, συνέχεια στον δημοσιογράφο. Οι δημοσιογράφοι μπορεί να έχουν πηγές, δεν τα βγάζουν από το μυαλό τους. Για να απαντήσει η μητέρα, εγώ ξέρω ότι δεν υπάρχει τίποτα. Και συνέχεια στον δημοσιογράφο, ναι, αλλά καταλαβαίνει, κυκλοφορούν και σενάρια. Για να απαντήσει η μητέρα, πως ναι, καταλαβαίνω, αλλά κατάλαβε και εσύ τη θέση μου. Αν σου έλεγαν για την μάνα σου, τι θα απαντούσες? Και εκεί περιμένουμε όλοι να δούμε την εξέλιξή του. Είναι μια πολύ περίεργη, πραγματικά. Είναι μια πάρα πολύ περίεργη υπόθεση, η οποία έχει όλο αυτό, βασίζεται σε τρία τραγικά γεγονότα που δεν, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Απλά δεν ξέρω, τέλος πάντων οι σκέψεις που γίνονται για το τι θα μπορούσε να έχει γίνει πίσω από αυτό είναι σοκαριστικές. Φαντάζομαι ότι την απάντηση προφανώς θα τη δώσουν οι ιατροδικαστές και εφόσον χρειαστεί η δικαιοσύνη. Έχει μιλήσει και η αστυνομία και έχει πει ότι περιμένουμε το αποτέλεσμα, το πόρισμα της έρευνας, και καλό είναι να αποφεύγουμε τα σενάρια και τις φήμες που κυκλοφορούν από εδώ και από εκεί, κυρίως στον χώρο του διαδικτύου. Μάλιστα. Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε το θέμα φυσικά. Ήταν ο συνάδελφος ο Ηλίας Τσίπας από την Πάτρα.